είναι ένα σημείο το οποίο ακριβώς απασχολεί τον άνθρωπο. Αλλά πάνω από τον άνθρωπο ευτυχώς υπάρχει και ο δίκαιος κριτής, λέγει, ο οποίος αποδίδει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Και στο σημείο τούτο υπάρχουν άλλοι οι οποίοι λέγουν ότι ο Θεός δεν τιμωρεί. Ο Θεός είναι γεμάτος αγάπη, λέγει. Μέχρι και του σημείου που και πατέρες της Εκκλησίας έφτασαν εις το σημείο της αιρέσεως και κατεδικάστησαν από την συνείδηση της Εκκλησίας, διότι επίστευαν ότι ο Θεός στην μεγάλη αγάπη την οποία έχει θα δικαιώσει και τον διάβολο. Αυτός ήταν ο πολύς Οριγένης, ο οποίος έλεγε ότι τόση είναι η αγάπη του Θεού, έλεγε, ούτως ώστε και αυτόν τον διάβολο θα τον δικαιώσει, δεν θα τον τιμωρήσει, και κατεδικάστη από την συνείδηση της Εκκλησίας ως αίρεσης, διότι οι πολλοί άνθρωποι παίρνουν την μία πλευρά, ότι ο Θεός είναι γεμάτος αγάπη, δεν λέγουν όμως ότι είναι και γεμάτος δικαιοσύνη, διότι οι ιδιότητες του Θεού είναι πολλές. Είναι παντοδύναμος, κρατά τα πάντα στα χέρια του. Είναι παντογνώστης, γνωρίζει τα πάντα και εκείνα τα οποία σκεπτόμεθα μέσα στο βάθος της ψυχής μας. Είναι πολυέλεος, ελεεί τον κόσμο του. Είναι πολυέσπλαχνος, εσπλαχνίζεται τον κόσμο του. Είναι εκείνος ο οποίος ονομάζεται ο δίκαιος πατέρας όλου του κόσμου. Πλην όμως εις αυτήν την δικαιοσύνη έχει δίπλα και την αγάπη, και η αγάπη έχει την εσπλαχνία, και οι ιδιότητες του Θεού δεν εξαλείφονται. Όπου και αν κοιτάξεις ένα διαμάντι, εκείνο φεγκοβολά, αστράφτη, φωτίζει. Και ο Πανάγαθος Θεός όλες τις ιδιότητες τις έχει μη ελείπουσα, και η δικαιοσύνη του Θεού. Δεν λείπει η δικαιοσύνη του Θεού. Είναι δίκαιος, λέει, και αποδίδει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Όταν ο Θεός έπλασε τον κόσμο, αδερφοί μου, το πρώτο το οποίο δημιούργησε ήσαν τα 10 τάγματα, τα επουράνια, τα οποία είχε δίπλα του ο Θεός, τους αγγέλους. Μετά τα αυτά δημιούργησε όλον τον κόσμο των ορατών. Τα αγγελικά τάγματα είναι αόρατα, και οι άγγελοι του Θεού ήσαν εκείνοι οι οποίοι αποτελούσαν το ουράνιον σώμα των Θεών, και τα σώματα τα οποία ονομάζονται άγγελοι. Οι άγγελοι ήσαν εκείνοι οι οποίοι περιεκύκλωναν τον θρόνο του Θεού, και πρώτος εξ αυτών, ο οποίος εκάθιτο δίπλα από τον Θεό, ήταν ο αιωσφόρος, ο ωραιότερος των αγγέλων. Δυνάμεθα να φανταστούμε έναν άγγελο πόση ωραιότητα έχει, και πάνω από την ωραιότητα όλων των αγγέλων ήταν ο αιωσφόρος, ο οποίος εκάθιτο δίπλα από τον Θεό. Και στην σκέψη την δική μας αυτήν τη στιγμή έρχεται ένα πράγμα. Εφόσον τότε που δημιούργησε ο Θεός τους αγγέλους αμαρτία δεν υπήρχε, πώς εμφανίστηκε η αμαρτία, πώς επλάστη η αμαρτία? Διότι ο αιωσφόρος ημάρτησε, λέει,
Και αμαρτία δεν υπήρχε. Πώς ευρέθηκε? Είναι ένα μυστήριο το οποίο απασχολεί τη θεολογία και δεν ειδηνήθη κανείς να έβρει ένα αποτέλεσμα. Αμαρτία δεν υπήρχε. Πώς εμφανίστηκε? Ή το ανύπαρκτος η αμαρτία. Εν τούτης ενεφανίστη η αμαρτία, η οποία μετέβαλε ολόκληρον εκείνο το ουράνιο στερέωμα εις μία ανησυχία φοβερά, και ο Ιωσφόρος, ο οποίος είναι το πρωτοστάτης, έπεσε εκ του αξιώματος και της θέσεως όπου υπήρχε, διότι θέλησε να ανέβει πάνω από τον Θεό. Η αμαρτία του ήταν μία και μοναδική. Η θέλησε να ανέβει πάνω από τον Θεό. Θα περίμενε κανείς ότι ο Θεός, ο οποίος είναι δίκαιος, ο οποίος είναι γεμάτος αγάπη, θα εδικαίωνε τον Ιωσφόρο και θα έλεγε μικρό πράγμα ήταν, τι ήταν. Θα του εσυχωρούσε του Ιωσφόρου και δεν θα του έλεγε τίποτε. Πλην όμως μόλις συνέλαβε αυτήν την αμαρτία, λέει, τότε ετιμωρήθη και έπεσε από τον ουρανό εις το βάθος, εις την Άβυσσο, και μαζί του παρέσυρε το τάγμα το δικό του. Τα 10 τάγματα έμειναν 9 πλέον. Έμειναν 9, και το τάγμα το οποίο έπεσε από τον ουρανό άλλο μεν έμεινε μεταξύ ουρανού και γης, άλλο μέρος έπεσε στην γη δια να βασανίζει τον άνθρωπο επάνω στη γη, και άλλο μέρος έπεσε στην Άβυσσο δια να τιμωρεί όσους πηγαίνουν μαζί του. Εκείνοι οι οποίοι τον ακολουθούν έχουν να τραβήξουν όχι βάσανα πρόσκαιρα, αλλά αιώνια και ατελείωτα.